Καλησπέρα, είμαι ο Αναστάσιο Αθανσιάδης και εδώ έχουμε το LG G3 εναντίον με το Samsung Galaxy Note 3. Θα τα κάνω μια μικρή κόντρα σε θέματα κάμερας, οθόνης και ταχύτητας και κατ' επέκταση benchmarks. Ας αρχίσουμε βλέποντας τις λεπτομέρειες του επεξεργαστή στην καθεμία συσκευή. Εδώ πέρα βλέπουμε στο CPU Z το μοντέλο, είναι ακριβώς το ίδιο, είναι παρόμοια τα μοντέλα και στα δύο. 801-800, Qualcomm Snapdragon MSM8974 Pro AC, εδώ είναι ο απλός AB, κανονικά δεν το γράφει εδώ το παραλήπτη. Αν θέλετε θα το δούμε και στο AnTuTu Benchmark, που γράφει εκεί λεπτομέρειες περισσότερες. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι η ταχύτητα της κάρτας γραφικών στο LG G3 είναι μεγαλύτερη, παρόλο που έχουν την ίδια κάρτα γραφικών. Ας προχωρήσουμε. Εδώ πέρα βλέπουμε περισσότερες λεπτομέρειες. QHD οθόνη, Full HD οθόνη, 5,5 inches, 5,7 inches το Note 3. Είπαμε και τα δύο έχουν 3 GB RAM. Το G3 είναι η 32 GB έκδοση που έχει και αυτό το 3 GB RAM. Το LG G3 έχει 3000 mAh, ενώ το Note 3 έχει 3200. Η οθόνη στο G3 είναι QHD, το μεγάλο το Q, που είναι η ανάλυση οθόνης, αν θυμάμαι καλά, 1440x2560, ενώ στο Note 3 είναι Full HD, δηλαδή 1080x1920, αν είμαι σωστός. Θα αρχίσουμε με τα benchmarks. Ας κλείσουμε και από τις δύο συσκευές τις εφαρμογές. Και πάμε να δούμε το Geekbench. Μετά θα δούμε AnTuTu Benchmark. Και τέλος, και έτσι τελειώνουμε με την ταχύτητα της κάθε συσκευής. Μετά θα δούμε οθόνη, κάμερα. Θα είναι ένα μεγάλο και αναλυτικό βιντεάκι που θα συγκρίνει αυτές τις δύο συσκευές. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σωστός και πιο δίκαιος. Δεν θα πάρω το μέρος καμία συσκευή, αν και μου αρέσει μία από τις δύο. Δεν θα σας πω, θα σας πω στο τέλος, αν το θυμηθώ κιόλας. Και θα ξεκινήσουμε με το Geekbench, εδώ. Βλέπουμε και στα δύο 3 GB RAM, ο επεξεργαστής, κάρτα γραφικών, Android Lollipop και τα δύο. Και ξεκινάμε. Ας πλησιάσω λίγο την κάμερα. Έχει ξεφύγει το Note 3 σε 100%. Ήδη έχει πάει στο 27%. Το G3 έχει μείνει λίγο πιο πίσω. Δυστυχώς δεν διαθέτω κάποια κάμερα επαγγελματική και έχω μία συσκευή με αρκετή καλή κάμερα. Βλέπουμε εδώ πέρα το Note 3 έχει ξεφύγει πάρα πολύ στο Geekbench, όχι σε αποτελέσματα αλλά σε 100%. Δεν ξέρουμε ακόμα σε αποτελέσματα τι μας βάλει. Μόνο στο Note 3 το έχω δοκιμάσει, στο G3 όχι. Οπότε θα είναι μια καινούργια εμπειρία που θα δοκιμάσουμε μαζί. Το Note 3 σχεδόν τελείωσε και τα αποτελέσματά του είναι αυτά εδώ. 920 single core, σχεδόν 3000, δηλαδή 2964 multi core. Και βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα τα αποτελέσματα. Το G3, για κάποιο περίεργο λόγο, έχει χάσει στο multicore. Αλλά με μια πάρα πολύ μικρή διαφορά στο single core. Βλέπετε εδώ πέρα. Θα ανεβάσω και στο ίντερνετ πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα παρακάτω. Βλέπετε εδώ πέρα την architecture K
και Variant και Part είναι το ίδιο, μόνο Revision έχει γίνει σε αυτόν τον επεξεργαστή. Δηλαδή είναι 800 που έχει επανεξεταστεί για να αποδίδει καλύτερα. Αυτά από το Geekbench. Ας δούμε AnTuTu Benchmark. Εδώ πέρα έχω κάνει ένα παλιότερο τεστ στο G3. Νομίζω πως δεν ισχύει. Θα έχει αναβαθμιστεί. Για να κουμπίσουμε τις συσκευές εδώ. Να φαίνονται και καλύτερα. Και αρχίζουμε. Το Note 3 είναι ελάχιστα, είναι πιο μπροστά. Βλέπουμε εδώ πέρα ελέγχει την ταχύτητα του ενός πυρήνα από τους 4. Εγώ νομίζω πως λόγω της χαμηλότερης ανάλυσης στην οθόνη του Note 3 θα βγάλει καλύτερα αποτελέσματα στο 3D Graphics, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Μπορεί όμως και επειδή το G3 έχει περισσότερα MHz στη κάρτα γραφικών, παρόλο που είναι η ίδια κάρτα γραφικών με το Note 3, μπορεί να αποδώσει και αυτό καλύτερα. Κανένας δεν ξέρει τίποτα. Τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Όπως βλέπουμε εδώ, το Note 3 έχει περάσει αρκετά μπροστά συγκριτικά με το G3. Έχει μείνει αρκετά πίσω το G3. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει, αλλά με μια μικρή πρόβλεψη θα βγάλουν πάνω κάτι τα ίδια, με μικρές διαφορές. Θα κάνω μια μικρή διακοπή στο βίντεο για να μην σπαταλάει πολύ χρόνο. Και θα συνεχίσω στο 3D Graphics, που θα δούμε εκεί πέρα και τα frames per second της κάθε συσκευής. Εδώ είμαστε, το Note 3 έχει μπει ήδη στα 2D Graphics, ενώ το G3 έχει μείνει αρκετά πίσω. Δεν ξέρω τι θα δούμε στη συνέχεια. Παίρνω το Note 3 λίγο πιο κοντά γιατί τώρα θα αρχίσει το 3D test. Η κάμερα που διαθέτω δεν είναι και τόσο καλή για να κάνει καλό focus, οπότε ό,τι μπορείτε δείτε. Τώρα μπήκε το G3 σε 2D Graphics, ενώ το Note 3 έχει μπει ήδη σε 3D Graphics. Βλέπετε αρκετά frames per second. Έχει αγγίξει και τα 30. Τώρα αρχίζει και από το G3. Το G3, επειδή είναι πολύ μικρά τα γράμματα, θα σας τα λέω, είναι γύρω στα 15-21. Το Note 3 έχει ξεφύγει. Έχει φτάσει και 42-45. Και το Note 3 τερμάτισε με 44.300. Εδώ φαίνεται καλά. Βέβαια η ανάλυση από το G3 είναι πολύ μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα η κάρτα γραφικών να μην ανταπεξέρχεται και τόσο καλά. Θα θέλαμε μια καλύτερη κάρτα γραφικών στο G3. Εκεί που το Note 3 έφτασε 45, αυτό έφτασε 45. Αλλά ήταν και πιο μικρό. Και εδώ τα αποτελέσματα. Οπα. G3 εναντίον G3 εναντίον Note 3. Το G3 έβγαλε 41.969, ενώ το Note 3 έβγαλε 44.342. Μεγάλη διαφορά, περίπου 3.000.
Ας δούμε λεπτομέρειες. Βλέπουμε εδώ πέρα στο multitask ανεπέστη τη διαφορά, όπως και στο χρόνο εκτέλεσης. Εκεί που βλέπουμε πολύ μεγάλη διαφορά στο G3 είναι στην ταχύτητα RAM, δηλαδή ανταπεξέρχεται πολύ καλύτερα τις διεργασίες, τις εφαρμογές, ενώ στις διεργασίες RAM πολύ καλύτερα είναι το Note 3. Στην κάρτα γραφικών, στα 3D graphics τουλάχιστον, καλύτερο ήταν το Note 3. Δεν διαψεύτηκα. Όσο μικρότερη η ανάλυση, τόσο καλύτερη θα αποδίδει η κάρτα γραφικών. Θα ανεβάζω στο description, θα έχω link με τα screenshots πιο αναλυτικά, αν θέλετε να τα δείτε, έτσι να τα μελετήσετε κι εσείς και να τα συγκρίνετε και μόνοι σας. Εδώ πέρα πάντως είναι. Κρίμα στο G3, μια πολύ καλή συσκευή με λίγο αντούτου, αλλά ξέρω ότι γενικά τα benchmarks δεν δείχνουν τόσο την πραγματική χρήση και στην καθημερινή ζωή. Λάθος είπα. Δεν δείχνουν το πόσο καλή είναι μια συσκευή στην καθημερινή τους χρήση. Και οι δύο συσκευές στην καθημερινή τους χρήση είναι φανταστικές. Μόνο στο AnTuTu και το G3 έχει μια έλλειψη. Πάντως, αν χρησιμοποιήσετε και τις δύο συσκευές καθημερινά, δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτά όσον αφορά τις επιδόσεις. Θα κάνουμε και συγκρίσεις σε setting, δηλαδή σε διάφορες εφαρμογές. Ας πάμε στις ρυθμίσεις. Οπα, λάθος κουμπί. Πολύ πιο γρήγορα άνοιξε το G3. Εμφανή διαφορά. Ας ξαναδοκιμάσουμε. Πάλι το G3, το Note 3 ανοίξε. Μπερδεύομαι συνεχώς με τα ονόματα. Note 3 από εδώ, να ξέρετε, G3 από εδώ. Άρα τις ρυθμίσεις σαν εφαρμογή την ανοίγει πιο γρήγορα το Note 3. Ας δούμε και το ρολόι. Μια τελευταία έτσι εφαρμογούλα. Πιο γρήγορα άνοιξε το G3. Ας δούμε και ημερολόγιο και μετά θα πάμε στην κάμερα, οθόνη και λίγα λόγια έτσι, ποιο θα προτιμούσαμε, ποιο αξίζει περισσότερο σε χρήματα. Πάμε. Ημερολόγιο που είναι, δεν το βρίσκω. Α, το δω είναι. Ημερολόγιο. Ημερολόγιο νίκησε για πολύ λίγο το G3. Ανεπέστη τη διαφορά. Δεν θα την καταλάβαινες εύκολα. Πέρα και οι δύο συσκευές. Λοιπόν, και ας δούμε σε ποιες τις δύο συσκευές είναι η πιο γρήγορη κάμερα. Το G3 νίκησε στο ποιο ανοίγει πιο γρήγορα την κάμερα. Ας δούμε στο focus. Πώς γίνεται αυτό. Ας πάρω κάτι που να γράφει μικρά γράμματα για να μπορούμε να κάνουμε ένα focus. Εδώ πέρα ένα κουτάκι με σπίρτα. Και θα τραβήξω πρώτα φωτογραφία με το Note 3. Να σας θυμίσω πως και τα δύο έχουν 13 MP κάμερα. Το LG όμως έχει και laser, έχει και dual LED. Έχει f2.2, f2.4, το F σημαίνει πόσο είναι το άνοιγμα της οθόνης, της κάμερας. Όσο πιο μικρό τόσο το καλύτερο. Είναι κάπως ανάποδα εκεί τα πράγματα. Και ας αρχίσουμε το Note 3. Για κάποιο λόγο δεν μπορεί να κάνει focus. Βγάζει κόκκινο, αλλά από ό,τι φαίνεται κάνει μια χαρά focus. Εντάξει, ήθελα από πιο μακριά. Ωραία. Πιάζουμε με το G3. Για με πιο κοντά. Και από πιο κοντά κάνει focus
το G3, χάρη στο LED που στο laser που έχει, μπορεί να γνωρίζει την απόσταση από τα πράγματα και να κάνει το κατάλληλο focus. Ας τρέξουμε και από την ίδια απόσταση. Okay. Ας συγκρίνουμε τις φωτογραφίες. Από ό,τι είδατε και οι δύο τραβήχτηκαν στο ίδιο μέρος. Και ας πλησιάσουμε εδώ. Όπως βλέπετε, πιο έντονα τα χρώματα στο Note 3, πιο καθαρά στο GT3. Στο Note 3 είναι πιο ζωντανά, όχι πιο καθαρά. Εδώ πέρα έχει πιο καθαρά χρώματα και μπορείς να διαβάζεις πιο καλά. Όχι και στο Note 3 δεν μπορείς να διαβάζεις μια χαρά. Και εδώ μπορείς να διαβάζεις μια χαρά. Βλέπετε όμως διαφορά στον τόνο του χρώματος. Εγώ πάντως προτιμώ το Note 3. Δείτε και πώς είναι κανονικά το κουτάκι. Να ξέρετε και να βγάλετε και τα δικά σας συμπεράσματα. Ότι το κόκκινο πλησιάζει πιο πολύ εδώ παρά όλο εδώ. Ποιος μοιάζει πιο πολύ, αυτό ή αυτό. Μπορεί αυτή όμως και φωτεινότητα στο G3. Να τη δυναμώσει η φωτεινότητα. Πάλι. Πιο ξασπρισμένα είναι τα χρώματα εδώ, πιο καθαρά είναι εδώ. Πιο ξασπρισμένα, πιο ζωντανά. Στο Note 3 είναι όμως. Στην κάμερα ρευστά τα πράγματα, δεν μπορούμε να βγάλουμε καθαρά αποτελέσματα. Με μια γρήγορη εκτίμηση θα σας έλεγα πως το G3 είναι νικητής στην κάμερα χάρη στο laser που μπορεί να κάνει πολύ καλύτερο focus και πολύ πιο γρήγορο. Και σας το έδειξα άλλως και στο βίντεο. Άρα μέχρι στιγμής είναι 1-1. Σε ταχύτητα κερδίζει το Note 3. Σε κάμερα κερδίζει το LG. Θα μου πείτε όμως, καλά σε ταχύτητα πώς κερδίζει το Note 3, αφού δεν άνοιγε τόσο γρήγορα τις εφαρμογές. Αυτό διαφέρει από συσκευή σε συσκευή. Μπορεί να φταίει και το λογισμικό που έχω βάλει μέσα στη συσκευή. Μπορεί να μην είναι το τελευταίο. Δεν έχω ιδέα. Εδώ πέρα μπορεί να είναι πιο καινούριο. Δηλαδή είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πάντως τα benchmarks, τα benches μας έδειξαν διαφορετικά πράγματα. Άλλη γνώμη ότι αυτό είναι πιο γρήγορο. Ας δούμε οθόνη. Τόση ώρα το Note 3 το είχα στα 3 τέταρτα της φωτεινότητας και είδατε πόσο καθαρά και ζωντανά ήτανε. Ενώ το G3 στα αντίστοιχα χρώματα δεν ήταν τόσο ζωντανά. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα, αλλά το Note 3 φαίνεται πολύ πιο ωραίο και περιποιημένο σαν οθόνη, ενώ το G3 θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ξασπρισμένη οθόνη. Δεν φαίνονται τα pixels, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η οθόνη υπερπιξελιάζεται, δηλαδή ότι βλέπεις η οθόνη είναι πολύ συμπυκνωμένη από pixel. Σπάνιο φαινόμενο το είχα αντιμετωπίσει στο S4 Mini, που εκεί πέρα ήταν η ανάλυση το μικρό το QHD, δηλαδή 960x540 και η οθόνη ήταν 4,3 inches. Και ήταν και AMOLED και είχε πάρα πολύ ωραία χρώματα. Αλλά και τα δύο τα χρησιμοποιώ αρκετό καιρό και έχω να σας πω πως το Note 3 έχει μια πάρα πολύ καλύτερη οθόνη σε θέματα χρώματα, σε θέμα χρωμάτων και αυτό είναι η γνώμη του καθενός. Εγώ πάντως σας λέω τη δική μου γνώμη ότι το Note 3 κερδίζει σε θέμα οθόνης. Κάτω από το φως του ηλίου δεν τις έχω δοκιμάσει τις συσκευές. Δεν γνωρίζω ποια θα είναι πιο καλή, αλλά και τα δύο είναι στο τέρμα. Μικρές διαφορές, δεν θα έλεγε κάποιον νικητή σε θέμα φωτεινότητας. Αλλά σε χρώματα είναι ξεκάθαρα νικητής το Note 3. Ας χαμηλώσω λίγο τη φωτεινότητα, για να μπορείτε να φαίνεται καλύτερα στην κάμερα. Βλέπετε ότι
και στις δύο συσκευές χαμηλώνει πάρα πολύ φωτεινότητα, περισσότερο στο Note 3 όμως. Για να τα βάλουμε στη μέση περίπου. Στη μέση πιο έντονα είναι από το G3, από το Note 3. Ρε, τις μπερδεύω συνέχεια τις συσκευές. Πιο έντονα τα χρώματα στη μέση είναι από το Samsung. Ας τα βάλουμε στο τέρμα και τις δύο. Μισό λεπτό. Και βλέπουμε ότι πιο έντονα είναι πάλι στο Note 3. Άρα, για μένα, κερδίζει το Note 3. Πριν πάμε όμως και ας δούμε το μεγάφωνο και γενικά έτσι το λογισμικό, θα ήθελα να σας πω έτσι γενικά για τις συσκευές ότι το G3 έχει 13 megapixel κάμερα Sony με F, δηλαδή άνοιγμα, διάφραγμα 2,4. Όσο πιο μικρό είναι το διάφραγμα, τόσο πιο καλό. Dual LED, laser από δίπλα για καλύτερο focus. Ενώ το Note 3 εδώ πέρα έχει ένα απλό 13 sensor. Πάλι είναι τη Sony. Έχει όμως μεγαλύτερο διάφραγμα. 2,2. Είπαμε όσο πιο μικρό είναι το διάφραγμα, τόσο πιο καλή είναι η κάμερα. Τόσο πιο μικρό είναι ο αριθμός. Αυτό έχει μικρό αριθμό, 2,2. Αυτό έχει 2,4. Το μεγάφωνο εδώ πέρα. Ενώ στο G3 είναι το μεγάφωνο πίσω, οπότε αν έχεις τη συσκευή έτσι ξαπλωμένη, ίσως μην ακούγεται τόσο δυνατά. Ενώ στο Note 3 εδώ πέρα το μεγάφωνο θα είναι καλύτερα. Το G3 βγαίνει σε δύο εκδόσεις, 16 και 32 GB. Η 16 GB εσωτερικής μνήμης πάντα έχει 2 GB RAM, ενώ η 32 έχει 3 GB RAM. 3 GB RAM το Note 3, 801 Qualcomm Snapdragon το G3, 800 Qualcomm Snapdragon το Note 3. Έχει και το πάρα πολύ ωραίο πενάκι με τις εξαίσιες λειτουργίες το Note 3. Φανταστικό το πενάκι, τέλειο το πενάκι. Βέβαια μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτό. Δηλαδή θέλεις να το έχεις σε μια συσκευή, αλλά εντάξει, μπορείς να ζήσεις. Στο G3 έχουμε ράδιο, ενώ στο Note 3 δεν έχουμε ράδιο. Και τα δύο τραβάνε βίντεο UHD στην πίσω κάμερα. Ας περάσουμε και ας δούμε το μεγάφωνο. Βλέπετε πάλι τώρα εδώ πέρα οι τυχικοί ρυθμίσεις είναι πιο γρήγορα να ανοίγει στο Note 3. Ενώ στο G3 άργησε, δηλαδή διαφέρει. Μπορεί να τύχει κάποια στιγμή να ανοίξει πιο δυνατά, μπορεί όχι. Αρκετά δυνατό ηχείο, θα θέλαμε και καλύτερο να είναι όμως. Αλλά θυμηθείτε πότε βγήκε, 2013 Σεπτέμβριο. Τότε είναι μια χαρά το ηχείο και όπως και τώρα είναι μια χαρά το ηχείο, αλλά πάντα θέλουμε κάτι καλύτερο. Ας δούμε από το G3. Πού είναι τα δικά του? Όχι. Να το δω. Πολύ δυνατό ηχείο. Βέβαια είναι κακό που είναι πίσω. Δείτε, λέει, το καλύπτεις και εύκολα μπορεί να μειωθεί. Στο μεγάφωνο τώρα δεν θα έδινα σε την νίκη σε κανένα από τα δύο, γιατί και τα δύο και στις δύο συσκευές είναι πάρα πολύ καλό το μεγάφωνο. Δυστυχώς δεν μπορώ να βγάλω κάποιον νικητή σε θέμα ήχου. Όμως έχουμε στο Note 3 καλύτερη κάμερα, καλύτερη οθόνη και καλύτερες ταχύτητες. Ενώ στο G3 έχουμε μια καλύτερη κάμερα. Έχουμε τα αρνητικά της κάθε συσκευής είναι ότι δεν έχει καλή οθόνη, καλή απόχρωση χρωμάτων. Δεν έχει τόσο ζωντανά χρώματα.
και οι ταχύτητες του θα τις θέλουμε καλύτερες, γιατί είναι πιο καινούριο, θα θέλουμε κάτι καλύτερο. Ενώ στο Note 3 αυτό το μείον είναι ότι δεν κάνει focus από κοντινές αποστάσεις. Ενώ στο G3, ναι. Αν ήταν να βγάλουν νικητή για το ποιο από το δύο αξίζει να πάρει σαν συσκευή, θα έβγαζα, ας θυμηθούμε την τιμή βέβαια, ότι αυτό κάνει 430, 440 ευρώ στο Scrooge και στο Best Price, πάνω μισή τιμές σε διάφορα Scrooge μάγαζα, και αυτό κάνει 350 σε διάφορα Scrooge μάγαζα, ιντερνετικά καταστήματα. Λόγω της τιμής θα έβγαζα νικητή το G3, αλλά άμα έχετε να δώσετε χρήματα, καλύτερα πηγαίνετε για το Note 3. Δεν θα σας απογοητεύσει. Έχει και το πενάκι που σε πολλούς είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Έχει και το USB 3 για καλύτερη, για πιο γρήγορη μεταφορά δεδομένων. Οπότε, έχουμε και λέμε. Αν έχετε να δώσετε πολλά χρήματα, Note 3. Αν δεν έχετε δώσει πολλά χρήματα, G3. Και οι δύο συσκευές είναι άριστες, αξίζουν τα χρήματα. Από εκεί και μετά είναι στο χέρι του καθενός τι θέλει, πώς θα κρίνει για αυτός, αν η οθόνη του είναι καλή ή αν όχι, αν η κάμερα του είναι καλή ή όχι, αν του είναι ταχύτητες καλές ή όχι. Όντως και τα δύο αντέχουν βαριά παιχνίδια, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πεις ότι τρώνε γερό lag. Καμία από τις δύο συσκευές δεν... Σε καμία από τις δύο συσκευές δεν το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό. Δηλαδή, οι ταχύτητες τους, οι διαφορές τους είναι ανεπαίσθητες σε τέτοια θέματα. Εγώ θα πήγαινα με το Note 3 σαν νικητή, αλλά ο καθένας μπορεί να επιλέξει το G3 λόγω τιμής. Και λόγω κάμερας, είναι photo maniac. Αλλιώς, και να σε ενημερώσω πως το G3 δυστυχώς δεν διαθέτει πολλές ρυθμίσεις στην κάμερα. Έχει τα αυτόματα. Αν θέλετε να σας το δείξω κιόλας, είναι τα πάντα αυτόματα. Πρέπει να το κάνετε root και να περάσετε μια την εφαρμογή από το εφαρμογή κάμερας από το G4. Βλέπετε εδώ πέρα, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το ISO ή και άλλα διάφορα. Το είχα ψάξει, ενώ εδώ πέρα μπορείτε να επεξεργαστείτε πολλά περισσότερα. Δείτε εδώ για παράδειγμα. Βλέπουμε εδώ πέρα, αν θέλουμε να έχουμε συνεχή λήψη, ανίχνευση προσώπου, το ISO είναι στο αυτόματο, εγώ το έχω βάλει, έξυπνη σταθεροποίηση, μέγεθος βίντεο, σταθεροποίηση βίντεο, εστίαση ήχου, δηλαδή αν ακούγεται προς τα εκεί ο ήχος, να εστιάζει προς τα εκεί και το μικρόφωνο για να ακούει μόνο από εκεί περισσότερο και να μην ακούει από τις άλλες πλευρές. Βλέπουμε εδώ πέρα και άλλες διάφορες ρυθμίσεις, ενώ το G3 δεν τις διαθέτει αυτές τις ρυθμίσεις. Άρα, σαν ένα νικητή που θα έβγαζα, όπως είπα και πριν, απλώς να τονίσω, θα έβγαζα το Note 3. Μόνο και μόνο για την οθόνη του, για τίποτα άλλο. Και βέβαια, αν σας ενδιαφέρει και τόση μικρή διαφορά ταχύτητας, που εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτά από εμένα όσον αφορά τις συσκευές. Θα έρθει και ξεχωριστό review από το G3. Ως την επόμενη φορά, τα λέμε!